Μηδενή δίκη δικάσεις πριν αμφίμηθον ακούσεις. Και είδαμε μεγαλοπαραγωγές τηλεοπτικές τα τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν ακούσαμε την απόφαση των σεβαστών ανακριτών και εισαγγελέων. Σε εποχή κατοχής, όπως λέω εγώ κάθε πρωί και κάθε βράδυ, δεν είχαμε ακούσει ακόμα τι έλεγαν οι ανακριτές. Ακούγαμε μόνο τις ποινές που απήγγειλαν οι δημοσιογράφοι. Και βλέπαμε βουλευτές με τα Τόμιγκαν από πάνω των ΕΚΑΜ να προσέρχονται ως σιδηροδέσμοι στο τηλεοπτικό Κολοσσέο. Πάω στον κύριο Σαράκη. Κύριε Σαράκη, πείτε μου κάτι. Ο κύριος Παναγιώταρος, πόσες ώρες εξετάζονταν? Πάρα πολλές ώρες. Αλλά ο κύριος Παναγιώταρος είπε το κορυφαίο. Είπε ότι το κατηγορητήριο έχει συνταχθεί με έναν μάρτυρα κατηγορίας, όπου η φερεγγιότητά του και, αν θέλετε, η αξιολόγηση, η αξία αυτής της καταθέσεως είναι ακριβώς η ίδια, εάν ο ίδιος κατέθεται υποθετικά σε μια ποινική δίκη με κατηγορούμενο έναν αντιεξουσιαστή. Δηλαδή, να γίνει μια ποινική δικογραφία με μάρτυρες τον κύριο Παναγιώταρο εις βάρος ενός αντιεξουσιαστή, με μοναδικούς μάρτυρες τον κύριο Παναγιώταρο και τον κύριο Κασιδιάρη. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι αυτή η δικογραφία σχηματίστηκε στηριζόμενη σε μια κατάθεση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος είναι πολύ καλός στην έρευνα, έχει όμως μια συγκεκριμένη ιδιοληψία, έχει συγγράψει βιβλίο για τη Χρυσή Αυγή. Με συγχωρείτε, δεν καταλάβα. Είναι εχθρικός. Όχι, με συγχωρείτε. Όχι, αυτά είναι ανατριχιαστικά. Με συγχωρείτε. Ναι. Πήγε δημοσιογράφος που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Πολλοί δημοσιογράφοι, ένας όμως από αυτούς. Τι κατέθεσε? Πρέπει να είχε φωτογραφίες. Είχε φωτογραφίες? Όχι. Κατέθεσε ένα υποτιθέμενο. Είχε ηχητικά ντοκουμέντα από δημοσιογραφική έρευνα? Κατέθεσε χειρόγραφο. Είχε βίντεο? Θα σας πω τι είχε. Πέστε μου. Κατέθεσε χειρόγραφο που υποτίθεται ότι ήταν το καταστατικό μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης και είπε ότι αυτό το καταστατικό είναι της Χρυσής Αυγής. Και πάνω σε αυτό συντάχθηκε το κατηγορητήριο. Και προσέξτε. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε στην διάθεσή της το κανονικό καταστατικό. Και το τραγικότερο όλων, το καταστατικό το είχε παραλάβει η νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Γι' αυτό λέμε υπάρχει μια προχειρότητα. Και γιατί αντιδρά ο κόσμος? Γιατί ο κόσμος θα πρέπει να μάθει ότι τις σοβαρές ποινικές υποθέσεις δεν τις προσεγγίζουμε με πράσινα, με μπλε, με κόκκινα γυαλιά. Τις προσεγγίζουμε με τον κανόνα του δικαίου και της δικαιοσύνης. Με συγχωρείτε, κύριε Σαράκη, είστε υπερασπιστής, αλλά οφείλω να κάνω τη δουλειά μου. Δεν έχουμε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών του κύριου Παναγιώταρου? Φυσικά, και δεν προέκυψε ουδέν επιβαρυντικό στοιχείο. Δεν έχει επικοινωνία πριν ή μετά το φόνο? Καμία απολύτως. Δεν έχει επικοινωνίες που να είναι ως διαβαθμισμένος στέλεχος της οργάνωσης λήπτης ή πομπός οδηγιών? Όχι. Δεν υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο. Δεν έχει επικοινωνίες που να δείχνουν ότι συμμετείχε σε οργάνωση αντισυγκέντρωσης? Όχι. Γι' αυτό και σας διαβεβαιώ ότι εάν ήταν το 1/10 από αυτά που ακούγονταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλήθεια, οι ανακριτές δεν θα χρειαζόταν να ψάχνονται επί 20 ώρες και συνεχίζεται η ανάκριση, όπως ξέρετε, για να μπορέσουν να βρουν, αν θέλετε, μια νομική βάση για να διατάξουν την προσωρινή κράτηση. Με συγχωρείτε πολύ. Εγώ έχω σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφηρημένης διακινδύνευσης. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωτογραφίες, βίντεο, μαρτυρικές καταθέσεις αξιόπιστες που να συνθέτουν, να στοιχειοθετούν εγκληματική οργάνωση και λειτουργία πολύχρονη? Ακούστε να δείτε. Ζούμε σε ένα κράτος όπου θέλουν να τονίσουν τον ρόλο της αστυνομίας και της δικαστικής εξουσίας. Υπάρχει παρόμοιο περιστατικό με αυτό που συνέβη στη Χρυσή Αυγή και το θα το πω ακριβώς για να δείξω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε με ιδιοληψίες. Θα σας θυμίσω την προβοκατόρικη ενέργεια των αρχών όταν παρουσίαζαν μία συνομιλία των μελών του επαναστατικού αγώνα, όπου έβλεπαν στην τηλεόραση το τραγικό συμβάν. Μία Αυγανή να πάρει μία χειροβομβίδα από κάτω και να ανατιναχθεί και να τραυματιστεί σοβαρότητα. Την παρουσίαζαν ότι χαργεντίζονταν, ότι ειρωνεύονταν αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ από τις συνομιλίες, από τις πραγματικές συνομιλίες, προέκυπτε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε δηλαδή μία τακτική τα τελευταία χρόνια στον χώρο της αστυνομίας και των διοκτικών αρχών, μία συνομιλία να την διαστρεβλώνουν και να την εμφανίζουν διαφορετικά. Και το λέω για να πω το εξής. Με συγχωρείτε. Όχι, κύριε, με συγχωρείτε. Είναι η αλήθεια. Δεν έχουν συμμετοχή με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας οι πελάτες σας σε επιθέσεις ρατσιστικές? Εγώ αναφέρομαι στους δύο συγκεκριμένους, τον κύριο Κασιδιάρη και τον κύριο Παναγιώταρο, σε αυτούς τους δύο βουλευτές, όπου από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ίχνος υπόνοιας. Και χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις για να το αντιληφθεί. Γιατί το έβαλε 50.000 εγγύηση στον κύριο Κασιδιάρη? Προσωπική μου άποψη είναι
Ότι το έβαλε. Ενώ στους υπολείπους δεν έβαλε τίποτα εκτός από άρση εξόδου. Το έβαλε, το θεωρώ. Αν θέλετε, απαγόρευση εξόδου. Αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό τόπο, αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω. Εγώ θέλω να σταθώ ότι οι συγκεκριμένοι δικαστές και εισαγγελείς. Επειδή είναι το νούμερο 2. Όχι, θα σας πω. Ή το 3. Όχι. Αυτό που επηρεάζει είναι δηλώσεις κορυφαίων πολιτικών παραγόντων να χρησιμοποιούν για δικαστικές αποφάσεις που οι οποίες απασχολούν την κοινή γνώμη να προκαταλαμβάνουν την δικαιοσύνη με τις εκφράσεις. Θα τους λιώσω, θα τους ξεριζώσω. Πριν πάνε στη δικαιοσύνη, είναι ασέβεια προς τη δικαιοσύνη. Και σήμερα η δικαιοσύνη έριξε ένα χειρό χαστούκι. Μιλάτε για τον κύριο Σαμαρά. Βεβαίως. Για τη δικαιοσύνη. Μιλάτε για τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως. Ο οποίος δηλώνει. Δεν μασάω ότι τα λόγια μου. Θα ξεριζώσω. Έτσι. Θα ισοπεδώσω. Πριν παλιώσω. Πριν οι κατηγορούμενοι έτσι, απολογηθούν. Πριν κόμματος. Οι κατηγορούμενοι απολογηθούν. Μάλιστα, και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Αλλά δεν είναι κουφή. Και επηρεάζεται. Και ο αγώνας μας τι είναι. Να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί για να σκεφτείτε, κύριε Τράγκα, ξέρετε πριν από 15 μήνες ποιο ήταν το πολιτικό περιβάλλον. Υπήρχε αγανάκτηση έντονη στην κοινωνία για τα μέτρα του μνημονίου. Υπήρχε η λαϊκή απέτηση να συλληφθεί ο πολιτικός κόσμος. Για φανταστείτε να υπήρχε το σημερινό νομικό προηγούμενο τότε, θα ερχόταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θα ασκούσε δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και θα διέτασε την αστυνομία να συλλάβει τους πολιτικούς χωρίς να προηγηθεί άρση της ασυλία. Και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και σύμφωνα με κρυφές δημοσκοπήσεις και φανερές εκτιμήσεις είναι 6 μονάδες μπροστά. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υπάρχουν πολλά στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πολιτική σκέψη, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και προσέγγιζαν το θέμα με πάρα πολύ προσοχή. Ναι, μεν διαφωνούν κάθετα με τη Χρυσή Αυγή, διότι ήξεραν κύριε Τράγκα, φίλους της δραχμής, ότι οι επόμενοι που θα ήταν με χειροπέδες και με βραχιολάκια και θα διαπέμπονταν, θα ήταν, αν θέλετε, οι ακτιβιστές της αριστεράς. Διότι όταν για να υπάρχει ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό θέαμα. Μα γιατί ακριβώς ποινικοποιείται ο πολιτικός ακτιβισμός και θεωρείται ότι είναι δράση εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, κύριε Σαράγγη, θα σας δώσω το λόγο, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε εμείς παρακαλώ, δεν θα μου φύγετε σήμερα. Αύριο μπορεί να σας κατηγορούν, αλλά δεν θα μου φύγετε σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ και το κοντρόλ να έχουμε την ομιλία του κυρίου Σαράκη, του κυρίου Κούγια και των άλλων έτσι και αργότερα τεποζιτάρι, γιατί είναι σημαντικά κατά τη γνώμη. Πέστε μου κάτι. Εδώ βλέπω συλλήψεις. Συνελήφθη ο αστυνομικός φρουρός του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιώργου Γερμενή, επειδή έχει 35 φυσίγγια παραπάνω. Ο αστυνομικός, με συγχωρείτε εδώ, σε βάρος του 55χρονου αντιπαστυνόμου, πλαστογραφία πιστοποιητικών, παράνομη κατοχή όπλων και φυσικείων, παραβάσεις εθνικού τελωνιακού κώδικα. Εδώ, ευρέθη λέει μίνι οπλοστάσιο. Επίσης, παραπέμπεται ως φίλη της Χρυσής Αυγής και έχουσα όπλο ηλεκτρικών, μια άλλη υπαστυνόμος, πρόκειται για κυνήγι αστυνομικών εδώ πέρα, έτσι, μπαίνουν παντού σε όλα τα σπίτια της αστυνομίας. Λοιπόν, αυτά που βλέπω. Εδώ όμως βλέπω, αυτά όλα δεν συνθέτουν. Δεν συνθέτουν εγκληματική οργάνωση. Σας ρωτάω, κύριε Σαράκη, δηλαδή έχω εδώ μία υπαστυνόμο στην οποία βρήκαν τίποτα. Βρήκαν ένα όπλο, υπηρεσιακό αστυνόμος είναι, τι θα είχε, φουντούκια. Και βρήκαν επίσης και ένα ηλεκτρικό από αυτό που έχουν οι γυναίκες όταν απειλούνται τη νύχτα. Το αντιλήφθηκα. Επίσης έντυπο υλικό. Το έντυπο υλικό διώκεται. Κύριε Τράγκα, επειδή είσαστε φιέστατος και εμπειρότατος. Το έντυπο δεν είμαι φιέστατος. Όχι φιέστατος. Θα σας πω λοιπόν, πέστε, ξέρετε ποια είναι η πιο αποτελεσματική ρουφιανιά. Ναι. Δεν θα κινηθεί η αστυνομία αν πάρει μια πληροφορία ότι στο σπίτι του κυρίου Τράγκα υπάρχει ένα κιλό κοκαίνη. Ναι. Αν δοθεί όμως η πληροφορία ότι ο κύριος Τράγκας είναι χρυσαυγίτης, να είσαστε βέβαιος ότι θα υπάρξει έφοδος στο σπίτι σας για να γίνει κατοίκον έρευνα. Γιατί θα θέλουν να σας τρομοκρατήσουν. Θέλω δηλαδή να πω, δεν υπερασπίζουμε τη Χρυσή Αυγή. Σε καμία περίπτωση. Τα ίδια θα έλεγα αν είχε στοχοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο ο χώρος δηλαδή, των αντιεξουσιαστών ή οποιοσδήποτε άλλος ιδεολογικός σήμερα τρόπος. Να μπαίνουν στα μέλη ή στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής στα σπίτια και αύριο, γιατί εγώ τα έχω γράψει πριν έρθουν οι Σαμαρικοί και όλοι οι άλλοι. Εγώ έγραφα συλλήψεις κομμουνιστών. Πριν καν γίνει, εγώ τον Σαμαρά τον γνώρισα νεαρό. Λοιπόν, στην Βραδινή. Και τους ήξερα όλους αυτούς δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και ξέρω και τις όμορες περιοχές, ας πούμε, τους Αβεροφικούς, τους Ραλικούς, τους Καραμαλικούς. Ποιοι είναι πραγματικοί Καραμαλικοί και ποιοι δεν είναι. Δεν θα παίρναγαν ούτε απ' έξω από τη Βραδινή. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Θέλω να σας πω το εξής.
Τώρα μπουκάρουμε με βάση πληροφορίες στον ψηφοφόρο. Μα ακριβώς θέλω διότι... την αξιολόγηση δηλαδή. Μα αυτό είναι το σοβαρότερο. Διότι ακριβώς ναι. και επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν έχω καμία ιδεολογική σχέση, καμία πολιτική σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Όμως υπερασπίζουμε την δημοκρατία στην και το δικαίωμα να υπάρχει ισοπολιτεία. Βεβαίως. Χρόνια δεν είστε κεντροδεξιός νεοδημοκράτης. Χρόνια, βέβαια. Από τα μαθητικά μου χρόνια. Και μέχρι ναι, σήμερα και θα συνεχίσω να είμαι. Ναι. Αλλά όμως είμαι δίκαιος και λατρεύω να υπερασπίζουμε το Σύνταγμα και την ισονομία. Για να υπάρξει λοιπόν η περιθωριοποίηση ενός πολιτικού χώρου, πλέον τον, τι κάνουμε, τον χαρακτηρίζουμε εγκληματική οργάνωση. Και δικαιολογούμε και να μπούμε δηλαδή και στο σπίτι σας. Δηλαδή μπορεί και οι οικολόγοι, αν αποκρούσουν μια επενδυτική πρωτοβουλία της Τρόικας για κάποια δάση, να κηρυχθούν εγκληματική οργάνωση. Εάν δεν μπορεί το σύστημα να την αντιμετωπίσει διαφορετικά με την πειθό και με τα επιχειρήματα, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να την ενοχοποιήσει ποινικοποιώντας την πάρα πολύ εύκολα με την απαξιωτική κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό που έχει, αυτοί που σκέφτηκαν να φέρουν τον πολιτικό ανταγωνισμό, την πολιτική αντιπαράθεση με όρους της ποινικής δικαιοσύνης, πρόκειται για μένα για ανόητος. Και θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Όταν μιλάμε κάποιος αναλαμβάνει για παράδειγμα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, θα πρέπει να είναι Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και όχι να προκαλεί δημόσια ταξία. Μάλιστα. Κύριε Σκούγιας. Θέλω έτσι κάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμες στιγμές. Και για επειδή... αυτό το τονίζω, κύριε Κούγια. Ναι, και επειδή... Πρέπει να αντιδράσουμε. Και επειδή, αφού μας κάνουν την τιμή και ζητούν τη γνώμη μας και μας παρακολουθεί κόσμος, θα πρέπει τουλάχιστον σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ειδικά αυτοί που έχουν το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχουν αυτοί που μείναν ελεύθεροι, αυτοί που τους υπερασπίζονται, να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που κάναν αυτοί που προκάλεσαν αυτή την κατάσταση. Είστε απόλυτα κατανοητός. Από κάθε άποψη, γιατί εγώ δεν διανοούμε καν να απενεχοποιηθούν επειδή υπήρξε μια κρίση της δικαιοσύνης που για μένα ήταν επιβεβλημένα να είναι αυτή, το σοκαριστικό και για τη δημοκρατία και για τους ανθρώπους που είναι στο χώρο της δικαιοσύνης. Εννοείται πολιτικά. Θα ήταν, μιλάω για το, για από κάθε άποψη, να ξέρετε ότι τα εγκλήματα είναι μέσα στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Αντικοινωνική μεν εκδήλωση, αλλά είναι ανθρώπινη αντίδραση. Σε εκείνο το σημείο αποφασίζει κάποιος ποια θα είναι η κύρωση ενός ανθρώπου που διαταράσσει την κοινωνική ειρήνη. Αν τελικώς έρχεται το σύστημα και λέει ότι όχι, δεν την διατάραξε την κοινωνική ειρήνη, δεν τον κλείνω στη φυλακή, γιατί δεν θα διατάραξει την κοινωνική ειρήνη. Αν το ένιωθε αυτό ο ανακριτής εισαγγελής, θα το έκανε. Αυτός ο οποίος ήταν ο ύποπτος μέχρι χτες και συνεχίζει να είναι ύποπτος, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ασκήθηκε η ποινική δίωξη ότι είναι κάποιος ένοχος, δεν σημαίνει επειδή έμεινε ελεύθερος δεν είναι ένοχος. Σωστό. Έτσι. Αυτό θα κριθεί από την επεξεργασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι το πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι οποίοι είναι νικητές της στιγμής. Και επειδή. Οι επινίκειες εκδηλώσεις. Της στιγμής. Όχι, ναι. Δεν μιλάω. Της στιγμής, ναι. Συνειδησιακά. Και επειδή πρόκειται για πολιτικό κόμμα. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτοί που κάνουν το κουμάντο σε αυτό το πολιτικό κόμμα να καταλάβουν ότι η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη να βλέπει τίμιους ανθρώπους, αγωνιστές, έχει ένα λάθατο κριτήριο. Αλάθητο κριτήριο. Καταλαβαίνει ποιοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι για την κοινωνία και ποιοι δεν είναι χρήσιμοι άνθρωποι. Και μπορεί αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα εντός εισαγωγικών να απενοχοποιήθηκε, αλλά να ξέρετε ότι. Κανείς στην Ελλάδα δεν πιστεύει ότι στις τάξεις του δεν υπάρχουν στιγνοί εγκληματίες. Μπορεί εμείς ως νομικοί να είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε τα λατώματα μιας δικογραφίας, αλλά αλίμονο εάν δημιουργούμε συνθήκες τέτοιες που έχουν σχέση με την πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι οι προθέσεις του κυρίου Σαμαρά ήταν αγαθές. Το γνωρίζω πολλά χρόνια. Όπως και του κυρίου Δένδια, τον οποίο τον γνωρίζω επίσης πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαγράψουν τις αξίες τους και να γίνουν ξαφνικά στιγνοί εκμεταλλευτές του συστήματος. Μα και εσύ μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη. Έχει φύγει ο Δικόπουλος. Ήταν έμπειρος αξιωματικός. Μην μου μιλάτε. Πώς έφυγε, γιατί έφυγε. Για να τελειώσουμε, έχουν φύγει και άλλοι στο παρελθόν επίσης. Ξαφνικά, υπήρξαν, με αυτόν τον τρόπο, με υπόνοιες, με σκιές. Εδώ έφυγε ο πιο εμπνευσμένος υποψήφιος αρχηγός, γιατί του βάλανε ένα όπλο. Μη φάμε χρόνο. Δεν θέλω λοιπόν να καταλάβω. Είναι άφωνοι μάρτυρες. Δηλαδή, για να είναι ο κύριος Σακάς. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ήθελα να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Η δική μου θέση ποια είναι. Να πανηγυρίζουμε γιατί υπήρξε ο Γιωργουλέας
υπήρξαν οι εισαγγελείς που πραγματικά έκλεισαν τα αυτιά τους και τα μάτια τους. Και κάνουν το τη δουλειά τους οι άνθρωποι, γιατί απαγγέλουν άλλοι από εμάς, έτσι. Και έκαναν το καθήκον. Μάλιστα. Απ' την άλλη μεριά όμως, να μην ηρωποιήσουμε κακοποιούς. Σε καμία περίπτωση. Εξάλλου η πολιτική βία είναι καταδικαστέα και θα πρέπει να φύγει από την πολιτική βία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να μην κακοποιήσουμε, να μην ηρωποιήσουμε κακοποιούς. Όχι αυτούς που η δικαιοσύνη δεν βρίσκει τίποτα εναντίον τους. Αυτό λέω. Διότι γιατί αυτό είναι και γενικό που λέει ο δικηγόρος, ο έμπειρος. Όχι, κοντά να μην ηρωποιήσουμε κακοποιούς. Τους υπόλοιπους. Αυτούς όμως οι οποίοι πήγανε έτσι με τα όπλα και η δικαιοσύνη δεν βρήκε στοιχείο, απομένει ένα ερώτημα. Ερευνάτε συμπεριφορά. Πώς. Δεν έχει τελειώσει. Φτάσαμε στο σημείο αποκεφαλισμού κόμματος. Κύριε Τράγκα, η υπόθεση ερευνάται. Εγώ θέλω να είμαι ακριβώς δίκαιος. Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, κ. Δημητρόπουλος. Κύριε Τράγκα, ολοκληρώνοντας αυτό που και πριν έλεγα και συμπληρώνοντας αυτά που, που είπαν και οι προηγούμενοι, θέλω να πω ότι στις εξαιρετικά κρίσιμες, κατά τη γνώμη μου, μέρες που ζούμε και στις όχι τόσο λαμπερές μέρες που έρχονται, πιστεύω ότι μόνο μια λύση υπάρχει. Το βάθμα της δημοκρατίας. Πρέπει να δημοκρατικοποιήσουμε τη δημοκρατία και πρέπει να ενεργοποιήσουμε και το άρθρο 44 του Συντάγματος, που σημαίνει ότι για τα βασικά θέματα αποφασίζουμε όλοι μαζί με δημοψήφισμα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν πάμε για εκλογές. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι εκλογές που λέω. Προαναγγελθεί. Μιλώ για δημοψήφισμα. Ότι δεν υπάρχει ούτε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών. Τρεις βουλευτές παραπάνω. Επιτρέψτε μου. Κυβέρνηση εναγκαλισμένη με το Βερολίνο και προχωράμε. Τέρμα. Εγώ σας λέω τη γνώμη μου. Ναι. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω και να πω δύο σημεία. Δεν υπάρχει περίπτωση δημοψηφισμάτων εδώ στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Κοιτάξτε, το Σύνταγμά μας προβλέπει νομοθετικών πράξεων. Νομοθετικού περιεχομένου γίνεται. Επιτρέψτε μου ότι οι δικές μου παρατηρήσεις είναι βασισμένες στο Σύνταγμα, το οποίο μελετώ μια ζωή και σεβώ μια ζωή και θα ήμουν ακόμη πιο ευχαριστημένος αν έβλεπα περισσότερο σεβασμό στο Σύνταγμα. Και η δικαιοσύνη θα λειτουργούσε καλύτερα και εμείς ήμασταν όλοι καλύτεροι. Δύο λόγια για τη συγκεκριμένη υπόθεση οφείλω να πω. Το ένα είναι ότι και οι διάφοροι σχολιασμοί, αλλά και οι διάφοροι χειρισμοί, δείχνουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί πολύ αυτή κάτι το οποίο είναι οφθαλμοφανέστατο, το διφυή χαρακτήρα της υπόθεσης. Η υπόθεση αυτή είναι αφενός μεν ποινική, αφετέρου δε είναι πολιτική. Όχι, δεν το έχουν αντιληφθεί. Ναι, δεν ξέρω. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ναι, κοιτάξτε. Έχουν κλείσει, έχουν βάλει λουκέτο σε κόμμα. Ναι, δεν αυτό είναι. Ήθελα να πω ακριβώς. Έχουν δηλώσει ότι θα πάνε και στο άλλο άκρο. Ναι, δηλαδή, αν με ρωτήσει κανείς, ας πούμε, θεωρητικά, νομικά, αλλά υπάρχουν και εδώ εκπρόσωποι του ποινικού δικαίου και από την πλευρά της έδρας και από την πλευρά των δικηγορικών δράνων, καταξιωμένοι, ασφαλώς όλα είναι πιθανά και θα μπορείς να συλλάβεις κάποιον μετά να τον αφήσεις. Εδώ όμως πρόκειται για πολιτικό κόμμα και πρόκειται για σύλληψη, για αυτόφορο κακούργημα, χωρίς προηγούμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας. Αν λοιπόν εδώ δεν είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, ιδιαίτερα προσεκτικός, τότε τι, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εδώ ακριβώς θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το Σύνταγμα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρχε νομιμότητα. Η γνώμη μου είναι ότι όσα έγιναν νόμιμα. Τυπικά νόμιμα. Ναι, αυτή είναι η γνώμη μου. Αν θέλετε το συζητάμε. Και πρέπει να πω ελεύθερα τη γνώμη μου, όπως λέω παντού. Υπάρχει, ναι, μισό λεπτό. Όπως ξέρετε πολύ καλά, λέει αυτόφορο κακούργημα το Σύνταγμα. Νομοτεχνικά έγινε. Νομοτεχνικά μιλώ. Μιλώ τυπικά νομικά. Τυπικά για να είμαι σαφής. Υπάρχει όμως το εξής τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αναθεώρηση του Συντάγματος. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν δεν με αφήσετε όμως, δεν γίνεται να πω τη γνώμη. Μην κάνετε ανάλυση όμως συνταγματικού δικαίου για ένα και μόνο λόγο. Να μην σας πω που υπάρχει το πρόβλημα. Ο χρόνος είναι φοβερός. Σας ζητώ συγγνώμη. Όχι, σας ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, το πρόβλημα που υπάρχει, ότι αυτή η έννοια του διαρκούς εγκλήματος και το διαρκές έγκλημα, μην ξεχνάτε, το διαμορφώνει ο κοινός νομοθέτης, όχι το Σύνταγμα. Έρχεται να ανατρέψει την έννοια του αυτοφόρου όπως την αντιλαμβάνεται ο συντακτικός νομοθέτης. Εδώ είναι το πρόβλημα λοιπόν. Τι γίνεται. Ή διαρκές αν είναι το έγκλημα ή αυτόφορο. Δεν μπορεί. Διαρκές αυτόφορο δεν υπάρχει, κύριε Τράγκα. Εδώ λοιπόν εδώ όμως υπάρχει στην δημοκρατία της Βαϊμάρης. Ακριβώς εδώ υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στη διαλυμένη αυτό, δημοκρατία Τσίπα της Αρμοστίας υπάρχει. Αυτό, αν θέλετε να πούμε, να δώσουμε συγχωροχάρτη στην πρώτη φορά που έχει γίνει, αλλά εδώ υπάρχει μέλλον. Υπάρχει χώρα, υπάρχουν πολιτικά κόμματα.
Δεν ξέρουμε τι γίνεται αύριο. Άρα λοιπόν, εάν το δούμε έτσι, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, σε μια αναθεώρηση του συντάγματος ή και μπορεί αυτό να είναι και πρακτική πριν, χωρίς να υπάρχει συνταγματική διάταξη, από περισσότερο σεβασμό στο Σύνταγμα, να προβλεφθεί ότι σε περιπτώσεις διαρκών εγκλημάτων. Μελλοντολογούμε, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Τελειώνω, διότι βλέπω αύριο μεθαύριο να συμβαίνουν άλλα γεγονότα. Πάμε παρακάτω. Σε περίπτωση διαρκών εγκλημάτων, έρχεται η Βουλή με απόφασή της εντός πενθυμέρου. Ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Εντός πενθυμέρου, μα προσπαθώ να το αναλύσω. Ναι, έρχεται η Βουλή λοιπόν, όταν είναι διαρκές το έγκλημα, που δεν χρειάζεται προηγούμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας, έρχεται όμως η Βουλή μέσα σε 5 ημέρες να νομοποιήσει, αν θέλετε, δημοκρατικά τη σύλληψη. Έτσι θα έρθει. 5 μέρες είναι που διατηρείται η κράτηση με το Σύνταγμα. Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα εντός πενθυμέρου. Έτσι. Άρα, ναι. Αν λοιπόν δούμε ότι πρόκειται για ένα λεπτό νομικό σημείο, για ένα λεπτό νομικό θέμα, στο οποίο έτσι ερμηνεύτηκε και δεν θα έλεγα ότι πρόκειται έτσι για μεγάλο σφάλμα, ας πούμε, εντούτοις όμως θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας για το μέλλον, έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε τη δημοκρατία μας. Διότι δεν είναι δυνατόν, κύριε Τράγκα, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα να βλέπουμε εικόνες με βουλευτές, σε όποιο κόμμα και να ανήκουν. Δεν έχει συμβεί ούτε στο. Ούτε στο και Belfast, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επί εποχής Ήρα, στα πολιτικά πρόσωπα κύριε του Ήρα. Τράγκα, ούτε στο Sinn Féin του Ήρα. Αν συνέβαινε στη Γαλλία με τη Μαρί Λεπέν, η Γαλλία θα ήταν σήμερα δεν ξέρω τι. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις χειροπέδες σε βουλευτές, εκτός βέβαια αν κάποιος έχει πράγματι κατά την κυριολεξία φαντάζεστε... σκοτώσει κύριε κάποιον καθηγητά, και εκείνη τη στιγμή τον πιάσει. Κύριε καθηγητά, επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζεστε να είχαν συλλάβει τα πολιτικά πρόσωπα του απουσχιστικού κινήματος Καταλωνίας ή τα πολιτικά πρόσωπα Τσετά, τα οποία έβαζαν βόμβες σε όλη τη χώρα, ουδέποτε συνελήφθη πολιτικό πρόσωπο Τσετά. Της πολιτικής πτέρυγας. Και μιλάμε για τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Και αυτό το οποίο με φοβίζει, αν θέλετε, και στην περίπτωση αυτή, και πρέπει να το πω, είναι το εξής, ότι πιστεύαμε όλοι ότι για να προχωρήσουν σε μια τόσο σοβαρή ενέργεια θα υπήρχε. Υπόβαθρο. Ακριβώς. Και εδώ ακούμε. Ή μάλλον βλέπουμε από τα αποτελέσματα, από τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, ότι... Δεν είχαν στοιχείο οι άνθρωποι. Ότι τα στοιχεία δεν τουλάχιστον... Στοιχεία. Είχαν ένα στοιχείο, το λιτσάρισμα. Το λιτσάρισμα του Πακιστανού που σκότωσε τη Μυρτό. Μισό λεπτό. Ο κύριος καθηγητής σας έδωσε τη νομική βάση. Έχετε δώσει την απάντηση. Κύριε Τράγκα, εσείς κύριε Σακάκη, κοιτάτε την κάμερα σας. Έχετε δώσει, κύριε Τράγκα, την απάντηση γιατί για αυτό το υφερόμενο διαρκές έγκλημα χρησιμοποιήθηκε αυτή η ταχύτητα που δεν χρησιμοποιήθηκε σε κανένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρξει ταχύτητα υπήρξε μία αιτία. Την αιτία την είπατε. Απολογία στα λόμπι. Για λόγους. Εννοείται που θα το τηλεγράφημα προηγουμένως. Που θα βγουν στον αέρα. Το τηλεγράφημα όταν χρησιμοποιείται λέει... η δικαιοσύνη και η έννοια του διαρκούς εγκλήματος για να εξυπηρετήσει πολιτικούς της θεωρίας της πίτσας, του έτοιμου, του ευκαιριακού. Συγγνώμη, η χώρα αυτή καταστρέφεται. Μισό λεπτό, παρακαλώ να έχω τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Με συγχωρείτε. Να έχω τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, έγκυρο δικηγόρο των Αθηνών. Το δεύτερο μέρος που αναφέρεται και στους συμβούλους. Επίσης, να σας δείξω το τηλεγράφημα που έχω. Το έχω ανασύρει από το διαδίκτυο. Των δηλώσεων του κυρίου Σαμαρά που λέει ότι θα λιώσει, θα στραφεί και προς την άλλη πλευρά, στο Κουκουέ. Φωτογραφίζει, δεν το λέει ο άνθρωπος. Όλους αυτούς που είναι υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στραφεί και εναντίον των φίλων της Δραχμής, των αντιευρωπαϊστών, των φιλοτελιστών, των οικολόγων, των αντιτροϊκανών, των εναντίον των Γερμανών, όποιον δεν κάνουν κέπι την Τρόικα, οτιδήποτε μπορεί. Θέλω να σας πω όμως το εξής, ως παλαιός πλέον και προχωρημένης κάπως ηλικίας. Επειδή εγώ στην αυγή της μεταπολίτευσης και μετά την κατεδάφιση της Χούντας μέσα στα ερείπια της Κυπριακής Τραγωδίας έζησα ως κυνηγός των σταγονιδίων, των χουντικών σταγονιδίων. Ήμουν ο μεγαλύτερος κυνηγός από ό,τι θυμάμαι, διότι κατά τη διάρκεια της επταετίας πρέπει να ξέρετε ότι συγκροτήματα τα οποία έγιναν αργότερα προοδευτικά και σήμερα είναι αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά αισιόπησαν κατά τη διάρκεια της Απριλιανής Δικτατορίας και συνεργάστηκαν με την Απριλιανή Δικτατορία, με τους ανθρώπους της, κουμπάριασαν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης.
Στην αυγή όμως της μεταπολίτευσης, θέλω να πω γιατί είσαι από κοντά εκείνο τον άνθρωπο που δάκρυσε στο αεροδρόμιο της Μίκρας και υπήρξε ταχυδρόμος του, θέλω να πω ότι ο Καραμαλής είχε μια άλλη εικόνα για όλα αυτά. Κυνήγησε τα σταγονίδια της Χούντας. Ένα κομμάτι της Χούντας τότε, κυνηγημένο αδίκως, γιατί κυνηγάγαμε και τον καθηγητή που είχε δηλώσει, είχε κάνει δηλώσεις υπέρ των Απριλιανών, υπέρ των Χουντέων, κυνηγάγαμε τον φοβισμένο καθηγητά Κωστοβοριό και λέγαμε «Χουντικός είναι» και τον δείχναμε. Αυτοί πέρασαν στο Πασόκ. Όμως ο Καραμαλής, αυτό το κομμάτι όλο των Απριλιανών, των κυνηγημένων που ήταν φουκαράδες, κόσμος, και λέγαμε «Να, ο Χουντικός, ρε, ο Χουντικός, ρε, η Χουντάρα, ρε», όλοι αυτοί πήγαν στο Πασόκ και πλήθηκαν ως πολίτες της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι ο Καραμαλής επέτρεπε τη λειτουργία της ΕΠΕΝ, της Εθνικής Παράταξης, νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν αντέδρασε καθόλου, δεν είπε κουβέντα, αντίθετα άνοιξε διάλογο με τον εισερχόμενο στην πολιτική Ανδρέα Παπανδρέου, μετά από πολλά χρόνια όταν επέστρεψε από την Αμερική. Θέλω να σας πω, προσπάθησε, Θεός χωρέστονε, να πάει για λόγια τη χώρα, παρά τις αμαρτίες του, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε κύριος, κυρίαρχος της πολιτικής σκηνής, επειδή ακριβώς τίμησε, αν θέλετε, τη λειτουργία ενός συντάγματος, αυτού που υπήρχε, των δημοκρατικών λειτουργιών. Έφτασε στο σημείο, θυμάμαι, επικοινωνούσε με τις εφημερίδες, κάποτε έγραψα μία έρευνα πολύ μεγάλη για τη ζωή των Χουντικών μέσα στις φυλακές Κορυδαλού. Επήρε το συγχωρεμένο, το δολοφονημένο, τον Τζόρτζι Αθανασιάδη και τον ρώτησε ανήσυχος. Ανήσυχος. Του είπε, αυτός γράφει για την πολυτελή ζωή που διαβιούσαν στην πτέρυγα εκεί, πολυτελή σε σχέση με τους άλλους κρατουμένους στην πτέρυγα πρώτης ειδικής κατηγορίας εκεί. Και απήντησε ο Τζόρτζι Αθανασιάδης, Θεός χωρίς την ψυχή του, κύριε Πρόεδρε, μην ανησυχείτε να κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ και ό,τι θέλω μέσα από την πόρτα της Βραδινής, ενώντας ταμείας της ΕΡΕ. Στενός φίλος του Καραμαλή, δάκρυσε ο Καραμαλής με τη δολοφονία του μέσα στο σπίτι. Θέλω να πω δηλαδή, πρέπει να μάθουν ορισμένοι οι οποίοι έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, εστράψαν εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, επέστρεψαν αργότερα, ενισχύθηκαν από πολλούς από εμάς, γιατί πιστέψαμε ότι θα αποτζακοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα φύγουν τα τζάκια από μέσα. Θα πρέπει να τηρούνται κανόνες. Αναβαπτίζεται κανείς δημοκρατικά και αντλεί δύναμη από το λαό, όχι από τις επιθέσεις που συμβουλεύουν, και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί είναι προσωπικός μου φίλος ο Πρωθυπουργός, ελιποβαροί σύμβουλοι. Ελιποβαροί σύμβουλοι. Δώσε μου τον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη, ο οποίος βγήκε, έγινε μεγάλος θόρυβος και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν πειράζει να πάρουμε τους ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ως ανάχωμα εγώ, ο κύριος Λάζαρος, ο κύριος Χρήσανδρος Λαζαρίδης, ο κύριος Μπαλτάκος, δηλαδή εξέθεσαν τον Αντώνη Σαμαρά. Δώσε μου το. Να σας πω την ουσία του πολιτικού θέματος ναι. Και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει. Θέλει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλει εγώ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο Χρήσανδος Λαζαρίδης, οποιοδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα της δηλαδή Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, είστε εσείς, ο οποίος μαζί με κάποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, θα προσελκύσετε το κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο, θα προσελκύσουμε και κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε σίγουροι. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης, όπως παρήχθη μέσα από τα τηλεοπτικά μέσα. Την ώρα που έπαιζαν τον El Cid, τον Ben Hur, όλες αυτές τις υπερπαραγωγές. Εμένα και αισθητικά, αν θέλετε, με αποθεί η εικόνα της Χρυσής Αυγής. Από την άλλη μεριά όμως, στην ηλικία μου και στα χρόνια που έχω στη δημοσιογραφία, πιστεύω ότι όταν διώκεις ιδέες χωρίς να τεκμηριώνεις στοιχεία αξιόπινης πράξης, τότε φέρνεις αντίθετα αποτελέσματα. Είναι αυτό που έλεγα, ότι αν δεν τους έχεις σε δημόσια θέα και τους αποκλείς, θα τρέφει στο ημιπαράνομο ή παράνομο. Και απεδείχθη από τα ποσοστά που συγκέντρωσαν στις δημοσκοπήσεις πώς ήρθαν αυτά τα ποσοστά εξαιτίας της πείνας του μεγάλου λοιπάσματος, της ανεργίας του μεγάλου λοιπάσματος, της ύπατης αρμοστίας του μεγάλου λοιπάσματος και τροφής της Χρυσής Αυγής και κυρίως των επιθέσεων μεγαλόσχημων δημοσιογράφων του κλάδου μου, οι οποίοι αποθούν μόνο και μόνο με τη θέα τους το κοινό από κάτω, το φιλοθεάμον, εσάς. Μόνο και μόνο που βγαίνουμε, αποθήστε εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ίδιοι δημοσιογράφοι, εμείς ο δημοσιογραφικός κόσμος, σας λέγαμε επί σειρά ετών για τους καταλληλότερους πρωθυπουργούς, οι οποίοι σας έσυραν στην Άβυσσο. Οι κύριοι οι οποίοι κάνουν τις υπερπαραγωγές σήμερα
ήταν οι υποστηρικτές των καταλληλότερων πρωθυπουργών από τους οποίους υποθηκεύτηκε και ενεχειριάστηκε η χώρα. Να θυμηθώ την περίοδο Σιμίτη, Ήμια, Μαδρίτη, Ολμπράιτ. Τι να πρωτοθυμηθώ, την αποξήλωση όλων των εθνικών χαρακτηριστικών. Τι να πρωτοθυμηθώ, τις εθνικές υποχωρήσεις, τον υπερδανισμό της χώρας, τη Siemens. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τον κύριο Χριστοφοράκο, τις μαύρες βαλίτσες. Αυτή τη στιγμή άκουσαν όλοι οι Έλληνες ότι διακόπτεται η χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής πριν να αποφανθούν οι δικαστές. Και επίσης και η μισθοδοσία των βουλευτών πριν κατηγορηθούν ή αν κλειστούν στα σίδερα ή υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις. Όταν ο κύριος Τσουκάτος πήγε στη δικαιοσύνη και είπε με ειλικρίνεια, εγώ παρέλαβα μία, άπαξ, δεν ξέρουμε πόσες είναι, τεράστια βαλίτσα με ένα εκατομμύριο μάρκα, που σφύριξε στα λογιστήρια του ΠΑΣΟΚ, διακόπη χρηματοδότηση του κόμματος. Είχαμε περαιτέρω ενέργειες. Δεν καταλαβαίνω. Σε αυτή τη χώρα, δηλαδή, ο δικοματισμός, ο οποίος αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα Σαμαρά στηρίζει ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ στηρίζει Σαμαρά. Έχει ξαναγίνει όταν κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία το 1993 και κατηγορήθηκα κι εγώ βέβαια ότι ροκάνισα το Μητσοτάκη. Συνεργάστηκα με τον κύριο Σαμαρά στην υπόθεση του Μακεδονικού Στενά και δημιούργησα από ραδιοφώνου τις μεγάλες συγκεντρώσεις όλης της πόλης της χώρας. Τον πίστευα τον Αντώνη. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ξυπνάει το πρωί και θέλει την καταστροφή της χώρας. Εξακολουθώ να πιστεύω. Άρα αυτή τη στιγμή οι λιποβαροί σύμβουλοι τον οδηγούν σε επίλογο πολιτικό αφανισμού. Να πω κάτι. Ελιποβαρής. Να πω κάτι. Εμείς ήρθαμε εδώ να... Κλείνω την εκπομπή, κύριε Κουλιά. Είναι δικά μου σχόλια. Για άλλα θέματα. Είναι του παρουσιαστή. Δεν σημαίνει ότι συμμεριζόμαστε τις απόψεις. Όχι, αλίμονο. Μα να το τονίσετε. Ο κύριος Κούλιας δεν συμμερίζεται τις απόψεις. Έτσι, ειδικά... Και οι υπόλοιποι, εφόσον θέλετε, αλίμονο, θα είμαστε μονότονοι να είχαμε όλες τις ίδιες απόψεις. Εμένα με ενοχλεί σε κρίσιμες στιγμές. Ναι. Δεν μιλάω για εσάς. Κάποιοι να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και να οικοδομήσουν το πολιτικό τους μέλλον ή να επανέλθουν από την αφάνεια στην ύπαρξη. Το τονίζω. Ναι. Αυτό έχει γίνει κατά επανάληψη στην Ελλάδα. Σύμφωνοι. Και επειδή είμαι μόνο δικηγόρος. Κλείνω. Είμαι εδώ μόνο γιατί είμαι δικηγόρος. Ναι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να ευθυγραμμίσετε. Γιατί μαζί δημιουργούνται μου κάποια θέματα. Όχι, 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 προς Θεού. Και βεβαίως αύριο μπορεί να σας βιδωρήσουν που είσαστε εδώ παρόν. Δεν με ενδιαφέρει. Ή να σας προφυλακίσουν που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Όπως εσάς και εγώ δεν. Δεν μπορεί να είστε σεβαστός, αλλά να σας προφυλακίσουν. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ θα συνεχίσω να λέω τις απόψεις. Συνήθως αυτοί που με προφυλακίζουν μετά από λίγα χρόνια ζητούν τις νομικές μου υπηρεσίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε καλό είναι. Κύριε Σαράκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ για την πρόσκληση. Για την συμμετοχή σας, κύριε Σακά. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε. Εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Δημητρόπουλε, και εσάς, κύριε Κούλια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς από τη Δευτέρα θα ξεκινάμε στις 6. Γίνεται μια ανασύνθεση του προγράμματος και των παραγωγών που κάνω σε αυτό το κανάλι και στο Έξτρα. Θα προσπαθήσω να είμαι κοντά σας από τη Δευτέρα και να είμαι συνεπής στα καθήκοντά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα μέσα στην Καραμαλική Βραδινή ως παιδί, ως νεαρός συντάκτης από τα 16 μου. Εκεί πέρα είμαστε πολύ δεξιά εφημερίδα. Ένας όμως άνθρωπος εκεί, ο Τάκης ο Σωτήρχος, που ήταν σχολιογράφος και χρονογράφος, όπως επίσης και ένας φοβερός αρθρογράφος, ο Βάς Βασιλείου, ο περίφημος Βασβάς, μου έλεγαν κάποια βράδια, κάποιες νύχτες, όλα λέγονται και όλα γράφονται, αρκεί να ξέρεις να τα λες και αρκεί να ξέρεις να τα γράφεις. Γιατί είχα, ξέρετε, κάποιες απορίες, αφού ήμουν δεξιά εφημερίδα, πώς να γράψω κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, είχε βγει και μία αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ. Από δεξιό διοικητή, τον κύριο Μωυσή τότε, δεν ξέρω αν ζει σήμερα, να ζει ο άνθρωπος. Πήγα στον Αθανασιάδη, λοιπόν, μου λέει, ξέρεις. Καθόταν, είχε μια στριγκιά φωνή. Καθόταν. Οπότε γύρισα και του είπα, οι δεξιοί δεν παγώνουν στα σπίτια τους. Πήγαινε και γράψα, μου λέει, ξέρεις εσύ. Όλα λέγονται και όλα γράφονται. Και κάτι άλλο. Τα γραμμιτζίδικα που ανέφερε και ο κύριος Κούλιας προηγουμένως, τα γραμμιτζίδικα καταβαραθρώνουν τη δημοκρατία. Να πεις και κάτι άλλο. Ότι σε αυτήν την εφημερίδα, την οποία τη μοίραζα εγώ το πρωί με ποδήλατο, έτσι, η πρώτη μας γνωριμία ήταν 17 χρονών, μοίραζα την βραδινή με ποδήλατο και την αυτεμπορική. Εργαζόταν και ο αδερφός του Άρη Βελουχιώτη. Ο Μπάμπης ο Κλάρας. Ένας άνθρωπος άγιος. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.